Ρε φίλε, σήμερα ψινόμουνα, ειλικρινά ψινόμουνα να το πω, παράγγειλε. Απαγαπηθείτε! Bestseafood.gr και παρήγγειλε ό,τι γουστάρεις. Παρήγγειλε πίτσα, παρήγγειλε σουβλάκι, παρήγγειλε κρέπα, παρήγγειλε μπέργκερ, παρήγγειλε καφέ, παρήγγειλε ασιατική κουζίνα, παρήγγειλε πολιτική κουζίνα. Και μείνε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο για να μάθεις πώς μπορείς να κερδίσεις το διαγωνισμό μας και να τρως μία εβδομάδα τσάμπα delivery από το eFood.gr. Σημερινή ταινία που θα θάψουμε στο θάψιμο σενάριο, κυρίες και κύριοι. Δεν λέει να πούμε ένα γεια πρώτα. Ποιος του γαμάει, δεν λέει γεια. Δεν χαιρετάμε πια. Έχουμε νεύρα σε αυτό το θάψιμο σενάριο. Είμαι ο Μάκης, αυτός είναι ο Μαλιάτης και αυτή η κολοτενία που θα δούμε σήμερα είναι η ηλίθια πολίτικη κουζίνα. Ναι. Αυτό. Τέλος πάντων, η πολίτικη κουζίνα βγήκε το 2003 και είχε γίνει τεράστιος κακός χαμός με αυτή την ταινία. Πραγματικά, όποιοι δεν ζήσατε το hype αυτής της ταινίας, σας φθονώ. Ήταν η ταινία που έπρεπε όλοι να δουν στο σινεμά και όλοι πήγαν και την είδανε και βγαίνανε και λέγανε «Α, τι ταινία είναι αυτή, άλλαξε τη ζωή μου και είναι η καλύτερη ελληνική ταινία που έχουμε δει ποτέ». Όχι. Για πολλούς παραμένει η πολιτική κουζίνα η καλύτερη ελληνική ταινία που έχουν δει ποτέ. Μέχρι και σήμερα. Εσείς είστε οι πρώτοι που θα πεθάνετε. Η ταινία μας ξεκινάει με ένα κοντινό πλάνο. Όχι, δεν μ' αρέσει, δεν το θυμάμαι αυτό. Έχετε δει ποτέ μέσα στον ηλεκτρικό στο βαγόνι που μία μάνα βγάζει το βυζί της έξω και απλά θυλάζει το μωρό της μέσα στο τρένο, λες και δεν συμβαίνει τίποτα! Αυτή η σκηνή είναι ακριβώς αυτό! Μετά από χρόνια κατάλαβα πως μιλούσε για το φαΐ και τις ιστορίες. Και τα δύο, για να γίνουν πιο νόστιμα, χρειάζονται μία απαραίτητη τελετουργία. Συγγνώμη, τι κάνει αυτή τη στιγμή? Βάζει ζάχαρη στη ρόγα, ούτως ώστε ρε παιδί μου το μωρό να βρει τη ρόγα της γλυκιά για να πιει το γάλα του. Γιατί γενικά τα μωρά δεν πίνουν γάλα, ρε παιδί μου, το βυζί και λέει να το κάνει. Άρα αυτό είναι ζάχαρη. Ναι. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να είναι κοκαίνη. Όχι, κοκαίνη από βυζιά πιο αργά ο χωραφάς. Χαθήκαμε ρε αγόρι, πού είσαι? Εν τω μεταξύ, το όνομα του χωραφέης είναι στα αγγλικά και όλοι οι υπόλοιποι βλαχοελληνάρες είναι στα φραγκολεμπαντίνικα, ναι! Αυτό τι ηλίθιο πλάνο είναι τώρα? Είναι μια κόκκινη ομπρέλα κούλτουρο μαλακία. Πρέπει να πάθει κάποιο ατύχημα η Μέρι Πόπινς και η ομπρέλα της να συνέχισε. Η ταινία μας ξεκινάει με τον Γιώργο Χωραφέης, ο οποίος είναι αστροφυσικός. Μελάνη, πότε αλλάξατε, παιδιά? Το πρωί, λίγο πριν έρθετε. Ναι. Νάτος! Ο αδιάφορος ο Γιάννης τσέκανε παλικάρι μαλακά. Σαν να έχει βγει από διαφήμιση κατά των ναρκωτικών το 1993. Αυτός δεν είναι ένας hackers. Μεθαύριο φεύγω με εκπαιδευτική άδεια για τον Μπέρκλι, όπως ξέρετε. Οπότε πια εμείς θα τα ξαναπούμε του χρόνου. Τι χειροκροτάτε, βρε μαλάκες! Λοιπόν, δύο σενάρια. Ο Χωραφέης πλέον είναι τόσο ψηλά στην κουλτούρα που ό,τι και να πει είναι άξιο χειροκροτήματος, ή όντως τα παιδιά πανηγυρίζουν που θα φύγει και θα τους αφήσει. Για ένα χρόνο δεν θα σε ξαναδούμε, ναι! Φάνη γιώκα μου, εμένα διές. Τι είναι, γιατρέ? Έρχεται ο παππού σου. Εδώ ο Χωραφέης μαθαίνει ότι θα έρθει να τον επισκεφθεί ο παππού του, ο οποίος είναι στην Κωνσταντινούπολη, και σιγά σιγά ξυπνάνε οι αναμνήσεις. Θυμάσαι μικρός που κλεινόσουν στην κουζίνα όλο το βράδυ? Και τον έπαιζες. Και μαγείρευες. Και αυτό. Παππούς δεν κάτσε εκεί. Και τώρα οι φίλοι του παππού. Οι φίλοι του παππού μου είναι... Αθάνατοι! Είναι μαγνητισμένοι. Θα ρίξεις πως στον εγκέφαλό τους υπάρχει μια κρυμμένη πηξίδα που σε κάθε ερώτηση γεωγραφίας... Μαλλιάτσι, είδες, έχουν το δικό τους thing που γυρνάνε όλοι μαζί, είναι τόσο χαριτωμένο, αυτή η ταινία είναι τόσο quirky! Για τον περισσότερο κόσμο το φαΐ έχει σχέση μόνο με την όσφρηση και τη γεύση. Για τους φίλους του παππού μου όμως, έχει σχέση και με την ακοή. Όχι! Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτά! Εκτός και να τρως από τα αυτιά. Σε περίπτωση που ακόμα δεν έχετε καταλάβει ότι μιλάμε για την Κωνσταντινούπολη. Πολιτική κουζίνα. Τι διακριτικό. Η θησαίος δεν είναι από εκεί. Από εκεί είναι. Είναι τόσο χαριτωμένο. Το κάνει ξανά ρε μαλάκα. Είναι τέλειο. Κανά δε μάσεις παππούδες. Και εκεί που είναι έτοιμοι να υποδεχτούν επιτέλους την επίσκεψη του παππού. Ναι. Έλα, ο γυναικολόγος, η μάνα σου είμαι. Έλα, γιατρέ. Λοιπόν, προσπάθησα όλη μέρα, αλλά η μάνα σου δεν ήρθε σε οργασμό. Δεν ήρθε. Όχι, δεν ήρθε, αγόρι μου, κουφώσισε. Τι εννοείς δεν ήρθε? Δεν ήρθε σε οργασμό, δεν έχεισε. Μήπως χαθήκατε? Χαθήκαμε λίγο, 135 κιλά γυναίκα, την ψάχναμε την κλιτορίδα 2 ώρες. Τι? Την ψάχναμε, την κυλήσαμε σε αλεύρι τελικά για να βρούμε το υγρό σημείο. Αλλά τελικά έπαθε κράμπα. Πού το παιδί? Τώρα πραγματικά θες να σου πω? Με το που μαθαίνει τα κακά μαντάτα για την αρρώστια του παππού, έχουμε flashback στο παρελθόν στην Κωνσταντινούπολη. Ο
όπου από ό,τι φαίνεται ξεκινάει το Black Hawk Down. Πω το budget, πω τα CGI. Τι πλάνο είναι αυτό ρε μαλάκα, διαφήμιση βλέπουμε. Παραδοσιακό πολίτικο φύλλο Κατσέλης. Τόσο νόστιμο που θα ξεχάσετε ότι μόλις είδατε την πολίτικη κουζίνα. Οκ, πρώτο φάουλ, η ταινία είναι χωρισμένη σε κεφάλαια που βάζει τίτλους. Fuck you. Δηλαδή κάτσε, εννοείς αντί για chapter 1, chapter 2, chapter 3 όπως ο Ταραντίνο, αυτή ναι, να πάνε ναι, ναι. Οι μεζέδες στο κυρίως πιάτο. Ναι, ακριβώς, δεν το είδα ότι και καλά το πρώτο κεφάλαιο είναι το πρώτο πιάτο. Να γιατί σας διώξανε από την πόλη, μαλάκες. Τόσο κύμνο γιατί πράγμα το θέλει. Θα καμώ και φτέρες την Κυριακή. Κανέλα να βάζεις. Αυτό που βλέπουμε είναι το 1959, έτσι. Ναι, το γράφει κιόλας εκεί πέρα. Ωραία. Δηλαδή ο παππούς του είναι στο επάγγελμα παππούς. Ήτανε πάντα παππούς. Όχι, ναι, ρε μαλάκα. 2003 και καλά δεν είναι το παρόν. Ναι. Δηλαδή 40 φεύγα χρόνια πριν ο τύπος ήταν έτσι. Ήταν ένα μωρό με τη φάτσα ενός γέρου με μουστάκι. Είναι ο Benjamin Button. Το κείμενο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνουν στον εαυτό τους. Η κανέλα τους φέρνει μαζί. Τους κάνει και κοιτάζονται στα μάτια. Να σου πω. Ναι. Τρως κανέλα. Ναι. Είσαι μαλάκας. Έρχομαι. Στάσου, στάσου. Για τα Μπαχαρικά έγιναν οι μεγαλύτεροι πόλεμοι στην ιστορία. Όχι. Και έναν από αυτούς τον δημιούργησα εγώ. Είδες τι έγινε. Ο μικρός χωραφέης έβαλε κανέλα στα μουλοχτά μες στους κιοφτέδες και τώρα οι γονείς του κάθονται και συζητάνε αν τα έβαλε αυτή ή μυρίζει, μα εγώ τους μυρίζω κλπ. Ας ασχοληθούμε 10 λεπτά με αυτό. Πάλι κανέλα έβαλες. Μου εδώ μόνο κανέλα μυρίζει. Σε μου άνθρωπο, αφού σε είπα, δεν έβαλε. Σε το είπα τόση φορές. Θα σου ζουκάγια κανέλα. Αμερικάνος πρόξενος μας την έστειλε. Το κρέας κανέλα βάζουν. Τον παλαιολόγο ποιος δεν τον έμαθε. Το γράφουν όλα τα βιβλία. Τον Κωνσταντίνο τον παλαιολόγο άλλη φορά να μην τον πηγαίνει στο στόμα σου. Παναγία, δεν θα την ξαναβρίσεις. Παναγία! Ο παππούς έλεγε πως η λέξη γαστρονόμος κρύβει μέσα της τη λέξη αστρονόμος. Γαμώ το σόι σου. Έτσι, τα πρώτα μαθήματα αστρονομίας τα πήρα μέσω των Μπαχαρικών. Φαντάσου ο παππούς του να έχει σεξ όπως θα δανειφάσει. Πιπέρι, είναι καυτό και καίει. Ήλιος. Θα είναι ο Ερμής, ζεστός και αυτός. Και ύστερα... Ο κόλος μου μετά από φαλάφελ. Ζεστός και αυτός. Η Αφροδίτη ήταν η πιο όμορφη γυναίκα. Γι' αυτό και η κανέλα είναι και πικρή και γλυκιά, όπως όλες οι γυναίκες. Κάνεις πλάκα, το συνεχίζουνε. Δηλαδή επικίνδυνες μαγειρικές. Ο Μαϊντανός έχει γυναικείο ένστικτο. Το ξεφλούδισμα της πατάτας είναι το μυστικό. Τα φαγητά, όπως και οι σχέσεις, δυναμώνουν με την απουσία των υλικών τους. Ναι, δέξου το. Μετά είναι η γη. Στη γη υπάρχει η ζωή. Και η ζωή μας, για να νοστιμέψει. Θέλει αλάτι. Το φαΐ και η ζωή. Όχι! Αλάτι θέλει μόνο το φαΐ! Γαμώ τις αμπελοφιλοσοφίες σας τις κενές! Όπως και το φαΐ, έτσι και η ζωή θέλει αλάτι. Όχι! Κακές συμβουλές! Υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα ο παππούς να λέει όλες αυτές τις μαλακίες γιατί απλά έχει αλσκάιμερ. Προϋπόθεση για να γίνει ο γάμος ήταν η μοίηση της υποψήφιας νύφης στα μυστικά της πολιτικής κουζίνας. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, πεθαμένο είναι. Τι είναι, Ρένια Λουιζίδου, ξεχαστήκαμε και μιλάμε ελληνικά τώρα. Ο Εμίλιος με είπε που στο Μαρόκο οι γυναίκες κρύβουν στο κρύο σκόρδο. Κολόγρια στο Μαρόκο κρύβουν και κοκαίνη στον προκτό τους, αλλά δεν σε βλέπω να λες κάτι. Επίσης φέρε τον Εμίλιο να τον ξεσκίσω. Να του ξεσκίσω τα ντερά. Νάστολσενες. Εδώ επισκέπτεται το μαγαζί του παππού ένας Τούρκος διπλωμάτης με το γιο του τον Μουστάφα και του λέει τα κακά μαντάτ ότι οι σχέσεις είναι ξανά τεταμένες και βρωμάει σιγά σιγά ο εκτοπισμός. Τα πρόσωπα των μεγάλων άρχισαν να συννεφιάζουν, ενώ το δικό μου άρχισε να φωτίζεται, γιατί ερωτεύτηκα τη Ζαϊμέ. Και αυτή εδώ πέρα είναι η Ζαϊμέ, είναι μια πιτσιρίκα που γουστάρει ο μικρός χωραφέης. Είδες, το δες, κόκκινη ομπρέλα οι Τούρκοι, μπλε πουλόβερ οι Έλληνες, πω από ταινία, τόσο μπροστά, πω. Εγώ νομίζω ότι ήταν γιατί θα παίξουν ελληνονομαϊκοί πάλι. Καμάν, ελέγχει πως άξεν. Και αυτή η ψυχή, λέζε τλίο μας έγιν, μπασκά σε λέρτε κμαλέσαν. Και η Ζαμέ γουστάρει τόσο πολύ τους κεφτέδες του μικρού που έχουμε αυτό. Κρυπή! Η γεωγραφία είναι ένα μάθημα μαγικό. Και το καλύτερο μέρος για να το μάθεις είναι κοντά στους φάρους. Όχι! Είναι στο σχολείο! Έχεις το χειρότερο παππού όλων των εποχών! Πάρ' το ρε μαλάκα, φεύγουνε κόκκινες ομπρέλες στον αέρα. Στην ηλίθια εκπομπή στο θάψε τι φεύγει. Κανα κλανίδι που και πού και άμα. Φαντάσου τι θα λένε οι ναύτες πάνω σε αυτό το καραβάκι. Μαλάκα, μια ομπρέλα που πετάει. Και γάμα τους ναύτες, ρε μαλάκα. Οι τύποι στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που θα βλέπουν την ομπρέλα στο διάστημα, τι θα λένε.
Στο επόμενο τραπέζο μας κάει και ο θείος Μάινας, ο οποίος είναι ναυτικός και φέρνει δώρο μια χύτρα ταχύτητας από τα ξένα. Στην Αθήνα οι γυναίκες κόβουν το κρεμμύδι έτσι. Και στην Ανδρέσα έτσι. Βέβαια, γιατί οι ναυτικοί που γυρνάνε από τα ξένα, ρε παιδί μου, για κρεμμύδια και ντομάτες συζητάνε. Δεν είναι ότι θα πει κάτι σε φάση μάγκες. Γύρισα από Βραζιλία, γάμισα κάτι πουτάνες. Εντάξει, η πούτσα μου βρωμάει σαν γαλαίο σκορδαλιά. Στα τελευταία ταξίδια γνώρισα μια να. Πώς τη λένε? Σύφυλλη. Αλλά επειδή είναι κολόβλαχοι και δεν έχουν ξαναδεί χύτρα ταχύτητα στη ζωή τους, γίνεται αυτό. Από την τρομάρα που πήρε εκείνη την ημέρα η Θεία Ελπινίκη, θεραπεύτηκε από το Πάρκινσον. Τη πέρασε το Πάρκινσον από την τρομάρα, ρε μαλάκα. Είναι σαν τις παλιές ταινίες που ήταν τυφλοί και γιατρευόντουσαν με τη δύναμη της αγάπης. Αυτό είναι μια καλή ταινία. Πώς βλέπεις τα πράγματα, Εμίλη? Την άλλη μέρα στο χαμάμ, ο παππούς με δύο φίλους συζητάνε για την κρίση των ημερών και ανησυχούν ότι σιγά σιγά θα τους διώξουν. Είχα στο μαγαζί ο Σμάντι και μύριζε σκόρδο. Άμα ένας διπλωμάτης μυρίζει σκόρδο, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ρε κολόγερε, τι λες! Μαλάκα, ξέρεις τι έγινε με τον παππού? Σίγουρα, μία φορά πολύ παλιά θα είπε ένα πράγμα πολύ σωστό, το οποίο όντως θα έπεσε μέσα, και έκτοτε η οικογένεια απλά προσποιείται ότι είναι κάποια ιδιοφυΐα ο παππούς. Να σου πω, λέει μαλακίες ο παππούς, αλλά να το παίρνεις σοβαρά, μην το στεναχωρείς, γιατί θα το χάσουμε. Φεύγω σημαίνει πάω κάπου αλλού. Και για τους περισσότερους το αλλού είναι αλλού να πάρεις το ρέντι. Σήμαινε την Ελλάδα. Α. Στην αρχή, εγώ νόμιζα πως η Ελλάδα ήταν στην Αμερική. Ναι, γιατί έμαθες γεωγραφία στους Φάρους, ηλίθιε! Εδώ νομίζω ότι ο ήλιος είναι πιπέρι, βρε μαλάκα. Οι μεζέδες μοιάζουν με την αρχή κάθε ιστορίας που μιλάει για τα ταξίδια των ανθρώπων. Γι' αυτό και η λέξη επιστροφή κρύβει μέσα της τη λέξη στροφή. Που κρύβει μέσα της τη λέξη τροφή. Που έχει μέσα το φι. Που το φι είναι γράμμα. Και έχουμε ένα γράμμα. Τι γράφει αυτό το γράμμα? Στα αρχίδια μας. Και τελικά η στιγμή που όλοι φοβόμασταν, η στιγμή της απέλασης έρχεται. Είναι πράγματα που βλέπουμε και είναι και πράγματα που δεν βλέπουμε. Εσύ να μιλάς για τα πράγματα που δεν βλέπουν οι άλλοι. Αυτό δεν λέγεται παρανοϊκή σχιζοφρένεια? Γιατί στον άνθρωπο αρέσει να ακούει ιστορίες για τα πράγματα που δεν βλέπει. Ρε παππού, δεν καταλαβαίνω. Μήπως έχεις κάποια παρομοίωση να με βοηθήσει? Είναι όπως με το φαΐ. Σε μέλει εσένα άμα δεν βλέπεις τα λάτι. Μέχρι και στην απέλαση μαλακίες λες, ρε κολόγερε. Μπορούμε να απελάσουμε το γέρο σε έναν άλλο πλανήτη, να τελειώνουμε. Κατάλαβες έτσι? Ο ημάμις πριν, σε αντίθεση με τον παπά που χτυπάει καμπάνα, εξίσου κακό CGI και στα δύο, ναι, το πιάνω. Κοίτα που μένει, ρε μαλάκα, και γκρινιάζει κιόλας. Οικόπεδο φιλετάκι έχεις, ρε αχάριστε. Και ο μικρός χωραφέης σιγά σιγά πάει σχολείο και αρχίζει και μαθαίνει ελληνικά. Εμείς ξεχνάμε, εσείς ξεχνάτε, αυτοί ξεχνάτε. Συμβολισμός, το είδες μαλάκα? Όλοι λένε ξεχνάω, αλλά ο μικρός χωραφέης δεν το κλείνει το ρήμα, γιατί δεν ξεχνάει. Holy shit, ταινία σε πιο βαθιά και από την τάφρα των Μαριάνων. Και ξέρεις πως το ξέρω αυτό? Γιατί έμαθα γεωγραφία στο σχολείο και όχι σε Φάρους. Σε δύο εβδομάδες έρχεται ο παππούς. Ήρθανε! Α, πάλι τους ψάρωσε ότι θα έρθει και δεν ήρθε. Τι μουνόπανο είναι αυτός, ρε! Ο παππούς είναι απλά ψεύτης. Στην πολιτική κουζίνα έχεις την αίσθηση πως πάντα κάτι λείπει. Ναι, το σενάριο! Τον είχανε 3 ώρες το τηλωνείο για να το παρακλείω. Γιατί? Γιατί είχε κρύψει στη βαλίτσα του 12 κιλά παστούρμα. Τον σταματήσανε γιατί είχε πάνω του παστούρμα. Δηλαδή η τελωνιακή στην Τουρκία είναι: όπα, τι έχεις εσύ κοκαίνη, παίρνα. Όπα, εσύ με τον παστούρμα πέσε κάτω. Κάστε τον! Πονούσε ο λαιμός του. Είχε και κομμάτι, με συγχωρείτε, διάρρεια. Εσένα ο μπαμπάς σου πάντα ευχήλιος ήταν. Μια ζωή στο μέρος το θυμάμαι. Στο μέρος πήγαινε 2 φορές την ημέρα. Μετά το γάμο άρχισε να πηγαίνει πιο συχνά. 6 φορές την ημέρα, μαγείρε. Γιατί μιλάτε για τις κουράδες του παππού στο τραπέζι? Γιατί είναι η καλύτερη ελληνική ταινία που βγήκε την πρόσφατη ιστορία, μαλλιά. Τι σε παρακαλώ. Καλέ, αυτό είναι έκτακτο. Το παιδί έχει μεγάλο ταλέντο. Μάγειρε να τον κάνετε, να τον σύλλετε στη Γαλλία. Πού ακούστηκε 7 χρόνο παιδί να κλείνετε όλο το βράδυ με στην κουζίνα? Οι σάλτσες παρασύρουν τη γεύση στην υπερβολή. Και όταν οι πολίτες δεν τις βάζουν στο φαΐ, σβάς τον κόλο σου! Τις βάζουν στα λόγια. Όπως βλέπεις, νομίζουν ότι επειδή το παιδί ξέρει καλά να μαγειρεύει ή είναι δαιμονισμένος και φέρνουν παπά να αγιάσει στο σπίτι. Ο μικρός πρέπει να βγει από την κουζίνα. Ακούσατε ποτέ τον Ιησού Χριστό να μαγειρεύει? Όχι, αλλά έχουμε ακούσει να σπάσει το ξύλο πλανώδης πολιτές έξω από ένα ναό. Το ξέρετε ότι παίζει όλο με κοριτσάκια. Κάθεται στη μέση και τους μαγειρεύει. Δεν με λες εσύ, την κοιτάγκας θα γίνεις. Τα αγόρια στην ηλικία σου παίζουν άλλα παιχνίδια. Το διανοείς, σε μαλλιάτσι.
Έχουμε το κλασικό αστείο που βλέπεις ελληνικές σύνδεσεις. Καλέ, το παιδί είναι πούρτς! Ρε, σίγουρα δεν είναι πούρτς! Μα είναι πούρτς το παιδί! Η καλύτερη ελληνική ταινία που είχε βγει μέχρι τότε αυτή, έτσι! Κι εγώ κοίτα τι σε πήρα. Δεν μου αρέσει να σκοτώνω πουλάκια. Ναι, αλλά με αυτά που κάνεις θα σκοτώσεις το δικό σου το πουλάκι. Στην κουζίνα θα μπαίνει μόνο η μαμά σου και κανείς άλλος. Αμάμ. Οπότε ο μικρός χωραφέης κλείνεται στο μπάνιο για πολλές εβδομάδες. Εντάξει, σε αυτή την ηλικία και εγώ τα είχα περάσει αυτά. Και όλη μέρα απλά κλαίει τη μοίρα του και ανταλλάζει κάρτ ποστάλ με τον κομμενάκι αυτό που είναι στην Κωνσταντινούπολη. Εκείνη τη χρονιά, ο θείος Εμίλιος μας έφερε το πρώτο μίξερ. Απ' τη χαρά της, η θεία Ελπινίκη, εκτός από τον γιο της, αγκάλιασε και το καινούριο σκεύος. Και έτσι ξανά έπαθε Πάρκινσον. Εντάξει, ρε, σιγά. Ανατινάξτε μια χύτρα ταχύτητας και θα ξαναγίνει κομπλέ. Φάνη, γιαβρί μου, καλά είσαι? Εγώ καλά είμαι. Η υπόλοιπη οικογένεια που έχει να χέσει 1,5 χρόνο όμως. Μια μέρα ήρθε από το μαγαζί του παππούσου και είναι φιλενάδα που είχες μικρός. 2 χρόνια έχει να τον γράψει. 2 χρόνια και ακόμα τη θυμάσαι? Οπότε ο μικρός χωραφέης, απελπισμένος να δει την αγαπημένη του Σαϊμέ, αποφασίζει να το σκάσει και να πάρει στα κρυφά το τρένο για την Κωνσταντινούπολη και μέσα στο τρένο ονειρεύεται. Α, η Σαϊμέ χορεύει! Συμβαίνει. Σαϊμέ, τρέξε! Ο παππούς έρχεται για σένα! Τελικά τον βρίσκουν οι γονείς στο μικρό χωραφέης πριν καταφέρει να φύγει για την πόλη και βγαίνοντας έξω από το σταθμό του τρένου συμβαίνει η Χούντα! Και τώρα σαν πρόσκοπος λέει τα κάλαντα σε ένα μπουρδέλο, αλλά επειδή μαγειρεύει καλά τον παίρνουν για να μαγειρεύει σε ένα μπουρδέλο και έχουμε ακόμα μία μίνι ιστορία που δεν οδηγεί απολύτως πουθενά. Βαρβάρα, έλα λιγάκι έξω. Είναι ένας μεθυσμένος εδώ και θέλει να με γαμίσει τον πάγκο. Λίγα χρόνια αργότερα βλέπουμε το χωραφές που πλέον έχει μεγαλώσει και τον υποδίεται ο Τόμπι Μαγκουάιρ. Αντε πηγαίνετε με τη λίτσα μέσα και όταν ετοιμαστεί το φαΐ. Θα σας φωνάξω. Ο οποίος πρόσεξε, μπουρδελιάζει, πάει γαμάει και αντί να πληρώνει τους βάζει απλά λίγο αλάτι στο φαΐ και τους παραμυθιάζει με κανέλες. Player. Τα κύρια πιάτα στην πολιτική κουζίνα σε συνδέουν με τα πιο απόμακρα μέρη της παιδικής μνήμης. Αυτό γιατί το γύρισαν ίδιο με το πρώτο πλάνο. Θέλει να κάνει κάποιο παραλληλισμό. Γιατί αν όντως θέλει, τότε ο χωραφάς είναι ανώμαλος. Την 5η πρωινή της σήμερον, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, ανεπουδεμιάς αφορμής, ουδέ προειδοποιήσεως, ενήργησαν απόβαση και εισέβαλαν στην ίσον Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, αυτό το πλάνο είναι η επιτομή, το απόσταγμα της πολιτικής κουζίνας. Συμβαίνουν ενδιαφέροντα πράγματα στο φόντο, κάπου αλλού, αλλά εμείς θα ασχοληθούμε με ένα γαμημένο ταψί φαΐ. Τι έγινε? Στο επόμενο πλάνο βλέπουμε τον Μάινα, ο οποίος έχει γυρίσει πάλι από ταξίδι, βρίσκει τον ενήλικο χωραφέης πλέον και του λέει ότι παντρεύεται με συνοικέσιο. Εδώ διες. Η Αμάντα στη Ρώμη. Και γι' αυτό το πουλάκι μου τσούζει όταν κατουράουν οι ψυχές. Θείε, λύσε τα σκοινιά να φύγουμε. Γιατί? Γιατί όσο και να κοιτάζεις τη Λέλα από πίσω, δεν θα καταλάβεις ποτέ τι μαγειρεύει. Πραγματικά φτάνει. Όχι άλλες παρομοιώσεις με φαγητό, παιδιά. Θα ομολογήσω, θα τα πω όλα. Τα πιο πολλά από τα αστέρια που βλέπεις δεν υπάρχουν. Πού είσαι, ρε Χριστινάκη, το κορίτσι μας! Μας έλειψες! Αυτή η ταινία είναι reunion, θάψε το σενάριο, κάτι τέτοιο. Δεν παίζει. Ο παππούς μου έλεγε πως η λέξη γαστρονόμος κρύβει μέσα της τη λέξη αστρονόμος. Okay, πλέον είναι προσβλητικό, έτσι. Όχι μόνο οι ατάκες σας είναι χάλια, είστε και τόσο περήφανοι για αυτές που τις βάζετε 2 και 3 φορές μες στην ταινία. Τώρα που παντρεύεται η Λέλα του θείου σου, θα είμαστε συγγενείς, ε? Δεν νομίζω ότι ο θείος μου θα παντρευτεί την ξαδέλφη σου. Γιατί? Ρε, εσύ αυτό βρωμάει, τι είναι? Είναι ένα απαραίτητο μπαχαρικό που μπαίνει στο χουνκιάρ. Το λένε και η σάμα μου. Και το έχω κάθε φορά μαζί μου σε κάθε πρώτο ραντεβού. Οπότε η θεία Λέλα ανυποψίαστη βάζει τον μπαχαρικό που είναι σαν μαμούθ στο φαγητό με αποτέλεσμα. Τι έγινε μόλις τώρα, ο χωραφής συνωμότησε με μπαχαρικά για να μην γίνει ένας γάμος. Αυτό που έκανες ήταν μεγάλη αμαρτία. Δεν ήταν για το θείο αυτή. Κάθε φορά που έβραζε χόρτα πάθαινε καύματα τρίτου βαθμού. Επειδή άλλοι δεν ήξερε να μαγειρεύει, έτσι. Τι μουνόπανο είσαι, ρε μαλάκα. Είναι σαν να παντρεύω τη συγγενή μου και εγώ να καταστρέφω τους γάμους επειδή η νύφη δεν είναι Star Wars geek. Ο παππούς δεν έλεγε πως κάποιες φορές πρέπει να βάζουμε λάθος πράγματα στο φαγητό. Ξανάφτιαξα τη ζωή του θείου. Και όταν θα έρθει ο παππούς θα δείτε τι θα μου πει. Εντάξει, καταλαβαίνω. Όταν έχεις ανατροφή από ένα τέτοιο μουνόπανο που είναι ο παππούς σου, σε δικαιολογώ και λίγο. Θα σας πω κάτι για να το βάλετε καλά στο νου σας. Στοπ, κυρίες και κύριοι. Τώρα θα δείτε τη σκηνή που σας μπέρδεψε και νομίζατε ότι αυτή η ταινία είναι όντως καλή. Όταν ήταν να μας διώξουνε, ο Τούρκος ο αστυνόμος έσκυψε και με είπε στο αυτί. Πως αν γίνω μουσουλμάνος, εγώ όχι εσείς, μόνο εγώ,
Θα μέναμε και δεν θα παθαίναμε τίποτα. Και ξέρετε ποιο είναι το κρίμα μου τόσα χρόνια? Ότι δεν είπα όχι αμέσως. Πέρασαν 5 δευτερόλεπτα για να το πω. Ήταν τα χειρότερα 5 δευτερόλεπτα της ζωής μου. Γιατί η Ελλάδα ήταν ωραία όταν τη σκεφτόμασταν στην πόλη. Πιο όμορφη από αυτό που βρήκαμε εδώ. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Ο τύπος έκανε μια 3-λεπτή σκηνή και έσωσε μια ταινία. Πίσω τώρα στο παρόν και στο τελευταίο κεφάλαιο της ταινίας μας, δόξα τω Θεώ, ο Χωραφέης, από τη στιγμή που ο παππούς είναι μουνόπανο και δεν έχει πάει να τους δει μια φορά, αποφασίζει να πάει ο ίδιος στην πόλη να τον επισκεφτεί επιτέλους. Ρε φίλε, ξέρεις τι θα γαμούσε τώρα? Να πάρει ένα μαξιλάρι. Ψόφα γέρο μου, κατρέψεις τη ζωή με τις συμβουλές σου! Παππού. Τον παίρνεις που και που. Παππού, φανείς είμαι. Προφανώς ο Χωραφάς συγκινήθηκε γιατί ο παππούς του δείχνει πώς να σπάει τον πάφο στον καπνό. Κοίτα το Χωραφά που προσπαθεί να κάνει το στεναχωρημένο και ότι κλαίει. Αγόρι μου, σε σκούπισε ο Μιχαηλίδης την ίδια σου ταινία! Και παράλληλα στο ταξίδι του, ο Χωραφέης επισκέπτεται τα διάφορα σημεία της Κωνσταντινούπολης που θυμάται από την παιδική του ηλικία, όπως για παράδειγμα αυτήν εδώ την εκκλησία που ψήλωνε τα πόδια το παιδί για να ανάψει ένα κεράκι με τον παππού του. Βλέπεις φίλε, παλιά είχε πολλά κεριά γιατί ήταν πολλοί Έλληνες και τώρα δεν έχει κανένα κερί γιατί δεν έχει μείνει κανένα ξέρετε και συμβολισμό και ψαρώνει και μπράβο ταινίες πολύ έξυπνη. Εγώ έχω μια πορεία. Γιατί είναι αυτή η μαλακία τόσο ψηλή που μέχρι και οι μεγάλοι άνθρωποι πρέπει να κάνουν μύτες για να φτάσουν? Είναι οι Τούρκοι, αγόρι μου! Μας μισούνε τόσο που ψηλώσανε τις μαλακίες μου! Μπορούμε να μου δει ένα κερί να ανάψουμε! Ωχ, θα τα δείξει τώρα να σβήνουνε. Θα τα δείξει να σβήνουν από τον αέρα, μαλακά. Θα το κάνει. Μπράβο, παιδιά! Μπράβο! Η μεγαλύτερη και πιο γαμάτη ελληνική ταινία εκείνης χρονιάς δανείζεται στοιχεία από βιντεοκλίπ των Nirvana. Οπότε ακολουθεί η κηδεία του βλάκα του παππού και τσέκαρε τώρα τι κάνει η ταινία «Τιποτένιε ακαλλιέργητε θεατή». Τσέκαρε. Όταν θάνατον καταπατήσας, τον διάβολο καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος. Μπούμ ρε μαλάκα. Η κόκκινη ομπρέλα είναι εκεί. Βλέπουμε τη λίστα του Σίντλερ της Ελλάδας, παιδιά. Τώρα δεν βλέπω την ώρα να δούμε το πτώμα της Αϊμέ με την ομπρέλα σε ένα καρότσι με άλλα 200 πτώματα και πέρα το σέρνουν. Τέλος πάντων, ο Χωραφέης και η Αϊμέ πάνε να τα πούνε για ένα καφεδάκι να θυμηθούν τα παλιά. Αυτή το αποκαλύπτει ότι τελικά παντρεύτηκε το Μουσταφά από το μαγαζί παλιά. I have to pick my daughter up from her class. Do you want to meet her? Αφού λοιπόν γίνεται αυτό το creepy πράγμα που πάει να γνωρίσει την κόρη της ενώ χορεύει, το πιάσες επειδή χόρευε αυτή η μικρή. Ναι, φυσικά και το πιάσε γιατί είμαι ηλίθιος! Έτσι, μπράβο, και πάει στο Φώτη Κουβέλη να κάνει αυτό. I'm surprised. Our department is so small. Still being organized, in fact. It would be an honor, of course, to be with us. It really means a lot to me to teach in this city. Γυρνάει στο Φώτη το Κουβέλη και του λέει: αυτοπροσκαλούμε για λέκτορα στο πανεπιστήμιο σου. Και ο Φώτης ο Κουβέλης είναι σε φάση: α, τιμή μας, κύριε Χωραφέη. Your papers on dark matter are very popular among my colleagues. Thank you. Είδες, αγόρι μου, ο Χωραφέης μαγειρεύει όλη μέρα, αλλά έχει και ελεύθερο χρόνο να κάνει και εργασίες για τη σκοτεινή ύλη, ρε παιδί μου, τόσο γαμάει. That's it for today. Την άλλη μέρα η Ναζλή είναι ξεναγός και κάνει τη δουλίτσα της, μέχρι που τη διακόπτει. Excuse me. Yes. Holy shit, τι είσαι εδώ στον αυτή, ρε μαλάκα! Και αυτό που είδες δεν είναι τίποτα, πού να δεις τον director's cut. I keep seeing people with boxes of sweets. Άσε τη γυναίκα ρε που την κρατάς και από το χέρι, είναι παντρεμένη γυναίκα και έχει και ένα παιδί. Επίσης είναι παντρεμένη με Τούρκο. Τούρκο στρατιωτικό. Θα σε βρουν ένα επιπλέον στο Βόσπορο, αγόρι μου. I spent years dancing, waiting for you to cook for me. Now's your moment. Καλά πας σπίτι της να της κάνεις γλυκά όταν λείπει ο άντρας. Είσαι σοβαρός, αγόρι μου. Η κοπελιά το οξύ στη μούρη το έχει εξασφαλισμένο εξαιτίας σου. Mr. Vasilis often told me about the healing properties of spice. That's when I first fell in love with Simon. I was dying to see her and went to his store almost every day
Are you still in love with her? Μαλάκα, ο Χωραφάς απλά διαλύει ένα σπιτικό, έτσι! Και να λέγω ότι γνωριστήκανε πέρυσι και δεν έχουν χημεία, μαλάκα, οι τύποι γνωρίζονται από μικρά παιδιά και παντρευτήκαν. Είναι μια υπέροχη ιστορία αγάπης που ο Χωραφάς διαλύει! Τέλος πάντων, ο άνθρωπος του λέει ότι κοίταξε να δεις, είπα στη γυναίκα μου, θα πάμε πίσω στην Άγκυρα και αυτή δέχτηκε. Και ο Χωραφάς, σαν ανώμαλος, φυσικά θα πάει στο στάθμο του τρένου να του κάνει stalking. Goodbye, Saimé. Goodbye, Funes. Don't look back, Saimé. On train platforms we look back and that image remains as a promise. Μια ζωή καληνυχτάκια σας, Χωραφά, Ίγκε Τζελάς. Οπότε ο Χωραφές έχασε τον παππού του, έχασε και τελικά τη γυναίκα των ονείρων του, οπότε επιστρέφει μέσα στη μιζέρια στο παλιό μαγαζί, ανεβαίνει στη Σοφίτα την αραχνιασμένη. Ζωγραφίζει πλανήτες και γαλαξίες με φαγητά. Μετά φτερνίζεται και σκορπίζουν όλα και μετά γίνονται πλανήτες από κρεμμύδια. Και η ταινία τελειώνει. Ότι τι, φυσάει τα μπαχαρικά και γίνονται πλανήτες και άρα είναι αστρονόμος και γαστρονόμος και ποιο είναι το νόημα του συμβολισμού και να πάει να γαμηθεί αυτή η κολοτενία. Με συγχωρείτε. Και αυτή ήταν η πολίτικη κουζίνα. Λοιπόν, όσοι ψαρώσατε με αυτή τη μαλακία, ήρθε η ώρα να κοπανίσετε το κεφάλι σας στον τοίχο τώρα. Αυτή η ταινία είναι μια πολύ πολύ όμορφη κουράδα. Καλογυρισμένη, καλό budget, καλές εικόνες, ωραία ατμόσφαιρα, αλλά κατά τα άλλα είναι ένα τίποτα! Είναι η απόλυτα κενή ταινία. Στην ουσία σου σετάρει συνέχεια πράγματα, στα οποία μετά δεν σε ανταμείβει καθόλου που έκανες προσοχή. Σου σετάρει, ρε παιδί μου, τη σχέση με τον παππού. Και λες, ωραία, επισκέπτεται τον παππού στο νοσοκομείο, θα έχουμε επιτέλους το κλείσιμο. Τίποτα. Θα κλάψω. Σου σετάρει τον σούπερ παιδικό έρωτα και καλά του πρωταγωνιστή με την άλλη την Τουρκάλα, και μετά όταν χαιρετιούνται στο σταθμό, περιμένεις να είμαι εγώ συγκινημένος. Όταν ασχολείσαι όλη την ταινία με μαλακίες και το πώς φτιάχνει το κάθε ντολμάς και δεν χτίζεις τη σχέση, πώς να συγκινηθούμε στο τέλος, ηλίθιε? Όσο ωραίες εικόνες και να βάζεις, όσο συγκινητική μουσική και να κάνεις, όσες αναφορές στην ξενιτιά και να μας δώσεις, δεν συγκινούμαστε γιατί το έχεις χειριστεί σκατά στο σενάριο. Δεν γίνεται απλά να βάζεις συγκινητικές εικόνες της Κωνσταντινούπολης παλιά κλπ. Άμα θέλω να δω ντοκιμαντέρ για την παλιά πόλη, μπαίνω στο YouTube και βλέπω ντοκιμαντέρ. Η ταινία σου υποτίθεται πρέπει να έχει ένα βασικό σενάριο, μία πλοκή, ένα closure που λέμε. Ευχαριστώ. Ειλικρινά, το κρεσέντο αυτή τη ταινία που είναι? Είναι εκεί που πεθαίνει ο παππούς, είναι εκεί που χαιρετάει την Άσλη, είναι εκεί που φυσάει τα μπαχαρικά και γίνονται πλανήτες? Πού! Θα σου πω εγώ που είναι! Πουθενά! Δεν έχει κρεσέντο, δεν έχει αρχή, δεν έχει μέση, δεν έχει τέλος. Έχει απλά ηλίθιους που μιλάνε για μαγειρική και επαναλαμβάνει, κάνει αναφορές στα ίδια της τα πλάνα συνέχεια στην ταινία και νομίζω ότι αυτό είναι cool. Δεν είναι cool, είναι απλά το ίδιο πλάνο που το κάνει κάποιος άλλος. Και μετά είναι ξανά το ίδιο πλάνο που το κάνει ένας τρίτος. Στο μπούτσο μας! Είναι κακή ταινία! Αυτό το θάψιμο σενάριο δεν είναι μόνο για αυτήν την ταινία ή το σκηνοθέτη ή τους ηθοποιούς που παίξανε. Είναι και για εσάς που πορώνεστε με αυτά. Είναι και για το κοινό. Και δεν μιλάω για αυτούς που ήρθανε από εκεί. Μιλάω για αυτούς που ψαρώνουν με αυτή την ταινία. Καλό θα ήταν να γνωρίζεις και ιστορία όταν ψαρώνεις με αυτές τις πίπες. Υπήρχε εκείνη την εποχή αυτό το φαινόμενο που ξέρεις, αν δεν σου άρεσε η πολιτική κουζίνα, ο άλλος έλεγε α! Δηλαδή είσαι υπέρ του ξεσπιτωμού των Ελλήνων της πόλης? Όχι, Λίθι, απλά είναι κακή ταινία. Δεν είμαστε υπέρ της φαγής της Μύρνη, ξέρω εγώ, ή της Τουρκοκρατίας, επειδή ξενερώσαμε και βαρθήκαμε τη ζωή μας σε μια μαλακία που ο Χωραφάς φοράει ένα κράνος για μαλλιά και απλά κάνουν την ώρα. Επίσης ξυπνείς αυτή την ταινία γιατί σου δείχνει πράγματα και όπως το κακή ήταν οι Τούρκοι και μας διώξαν από το σπίτι μας. Υπήρχε λόγος που έγιναν όλα αυτά. Ωραία! Λέγεται μεγάλη ιδέα, γκούγκλαρε το, δεν θα σε μάθουμε εδώ ιστορία. Ήταν ένα λάθος των Ελλήνων που την είχαν δει γαμιάδες και πήρανε τα αρχίδια μου. Μαλλιάτσι, δεν κατάλαβα καθόλου τι είπες. Αν γίνεται να μου πεις ότι η μικρή Κανέλα πήγε και συνάντησε το μικρό πιπέρι και τελικά το μικρό πιπέρι την έσφαξε κλπ. Θα το αλλά έτσι δεν καταλαβαίνω τίποτα, ρε φίλε. Έχεις δίκιο. Αυτό ήταν και το θάψε το σενάριο για αυτή τη φορά. Ήμουν ο Μάκης, ήταν ο Μαλλιάτσι. Ήμουν ο Μαλλιάτσι και πάω να βάλω την Κανέλα μου στο κείμενό σας. Άντε, γεια. Να φύγω, φεύγω κι εγώ. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για άλλη μια φορά. Μην ξεχνάτε κάτω στα σχόλια να μας προτείνετε ποια ταινία θέλετε εσείς να θάψουμε την επόμενη φορά. Και επίσης εδώ πέρα μπορείτε να κλικάρετε για να δείτε περισσότερο Μάκης και περισσότερο Μαλλιάτσι. Όπως και εδώ στα bloopers, κάντε κλικ για να δείτε πώς μπορείτε να μπείτε στο διαγωνισμό του ifu.gr και να κερδίσετε μια εβδομάδα delivery τσάμπα.